der Bravo. Und wir sind nur ihre lebenden Zeugen, sondern ihre Gestalter. Τα άνω και κάτω κερδίλια, σκαρφαλωμένα στη ράχη του ομώνυμου βουνού, αγνάντευαν για χρόνια από τη μια τον κάμπο των Σερών και από την άλλη μέσω του κόλπου του ορφανού το Αιγαίο Πέλαγος. Σε αυτόν εδώ τον τόπο έμελε να παιχτεί το πρώτο δράμα της γερμανικής κατοχής. 17 Οκτωβρίου του 1941, 250 άντρες εκτελεσμένοι από τα στρατεύματα κατοχής. Η βάσκανος μοίρα, η στρατηγική θέση των χωριών, η ανασφάλεια των Γερμανών και η βιασύνη για οργανωμένη αντίσταση έπαιξαν το δικό τους ρόλο. Μια απόπειρα ληστείας χρησίμευσε σε όλους τους υποδιαμόρφωση παράγοντες της περιοχής προκειμένου να κλιμακώσουν την αντίδρασή τους. Οι μόνοι που πλήρωσαν, όπως συμβαίνει τις περισσότερες φορές, ήταν οι αθώοι κάτοικοι των δύο χωριών. Θυμάμαι το 1941, εδώ ήταν μοναστήρι της Μονής του Καρακάλου από το Άγιον Όρος. Στις 15 Αυγούστου ή 17, μια συμμορία ληστών με επικεφαλής το Δημήτριο Κίκερα ήρθαν να ληστέψουν τους μοναχούς. Εδώ υπήρχε ένας μοναχός και ο φύλακας. Μόλις μπήκαν από την πόρτα, χτυπήσαν το φύλακα, το σκοτώσαν και μετά ανέβηκαν. Εδώ που κάθομαι ήταν το κοιλί του μοναχού. Ανέβηκαν επάνω και ζητήσαν τα χρήματα από τον μοναχό. Ο μοναχός τον είπε ότι τα χρήματα τα έχω κάτω από το ντιβάνι. Σκύβοντας ο ληστής να πάρει τα χρήματα, ο μοναχός πήρε το τσικούρι και τον χτύπησε στο κεφάλι. Μετά, για να μην τον πιάσουν οι άλλοι, πήδηξε από εδώ και εκεί προς το βράχο και κατέβηκε εδώ που είναι τα νέα κερδίλια τώρα, στο Τσάγιζι, υπήρχε σταθμός χωροφυλακής ελληνικός και γερμανικός. Πήγε και στους Γερμανούς και στους Έλληνες, έκανε παραπονέθηκε ότι ήρθαν ληστέ και το πρωί ήρθαν με τους αστυνομικούς εδώ. Αλλά όμως μόλις έφυγε ο Καλόγερος, η ομάδα του τον πήρε και τον έφερε στα κάτω κερδίλια. Η Γερμανία από εδώ πέρα, επειδή δεν ξέραν πού να πάνε, βρήκαν τα αίματα. Εδώ δίπλα μου είναι το μονοπάτι που βγαίνει στα κάτω κερδίλια. Πήραν τα αίματα και ήρθαν στα κερδίλια για να τον βρουν. Αυτός είχε και αδερφό στα κερδίλια, αλλά όμως ο αδερφός του δεν τον δέχτηκε. Τον πήραν μετά από εκεί οι υπόλοιποι ληστέ και τον κατηβάσαν στην Ευκαρπία, που είχε έναν γιατρό εκεί, ονόματι Φυλακτός, τον περιέθαλψε και οι Γερμανοί, βαδίζοντας τα ίχνη του αίματος, πήγαν τον βρήκαν στο ιατρείο. Τον συνέλαβαν και τον πήγαν στο Σταυρό. Στο Σταυρό τον ανακρίναν, αφού τον περιποιήθηκαν το τραύμα του, κάθισε περίπου μια εβδομάδα και είπε και άλλους συνεργάτες που ήταν από εδώ στα κερδίλια. Μετά μια εβδομάδα ήρθαν στα κερδίλια, κάψαν 7 σπίτια, συλλάβαν 3 άτομα άλλα, τα πήγαν και αυτά στο Σταυρό και στις 17 Οκτωβρίου ήρθαν, κυκλώσαν τα δύο χωριά, άνω και κάτω κερδίλια
Μαζέψαν και τους άντρες όλους, από 14 χρονών μέχρι 60 και 70. Τους πήγαν σε δυο χαράδρες εκεί πέρα, τους μεν στα άνω Κερδίλια, τους άλλους στα κάτω Κερδίλια, και εκεί τους εκτελέσαν. Όταν έγινε η εκτέλεση στα Κερδίλια ήμουν 12 ετών. Ήταν 17 Οκτωβρίου. Πολύ σηκωθήκαμε, ήρθαν οι Γερμανοί. Ακούσαμε θόρυβο έξω και ακούσαμε και μάθαμε ότι ήταν οι Γερμανοί. Ήμουν μικρός ακόμα, πήγαινα στο σχολείο. Ήρθε ο πατέρας μου, μου πήρε από το σπίτι και μου πήγε εκεί που συγκεντρώνονταν όλοι μαζί. Εκεί είδαμε όλους τους χωριανούς μαζεμένους. Ύστερα από λίγο ήρθε ένας Γερμανός και είπε εκεί σε όλους ότι θα σας πάρουμε και θα σας πάμε στο βουνό να βρούμε τους αντάρτες. Από λίγο μετά εμάς μας βγάλαν από εκεί, γιατί είχε ένα δάσκαλο και μιλούσε γαλλικά και είπε ότι πηγαίναμε στο σχολείο. Μας πήρε 5-6 παιδιά, πήγαμε πιο εκεί και εκεί μας είπαν ότι θα κάψουν τα σπίτια και τους άντρες θα τους πάρουν στο βουνό να βρούμε τους αντάρτες. Δεν πήγαμε 100 βήματα πιο πίσω. Πίσω τα σπίτια δόθηκαν φωτιά. Εν τω μεταξύ ακούστηκαν και τα πολυβόλα. Και μάθαμε μετέπειτα από λίγο ότι σκοτώσαν τους άντρες. Πήγαμε εκεί και είδαμε όλοι τους άντρες ήταν σκοτωμένοι. Ήταν 17 Οκτωβρίου. Ξεκίνησαν μέσα στο χωριό οι Γερμανοί με αγριότητα μεγάλη. Μας βγάζανε από τα στρώματα, από τα κρεβάτια που κοιμόμασταν με τους πατεράδες μας. Γυμνοί μας συγκέντρωσαν σε ένα σημείο, σε μια άκρη του χωριού. Αφού συγκεντρώθηκαν όλοι, οι γυναίκες, οι Γερμανοί πήγαν στα σπίτια και τσίπαν ό,τι μπορείτε να βγάλετε τα σπίτια. Οι γυναίκες τι ήθελαν να βγάλουν. Και εκεί στη γραμμή που μας είχαν όλους με τους άντρες, παιδάκια και άντρες, μπήκε ένας Γερμανός εκεί και διάλεγε. Όσο ήμασταν μικρά παιδιά, μας έβγαζε στην άκρη. Στην άκρη και μας έδιωξαν στα σπίτια. Από εκεί ύστερα τους ξεκίνησαν όλους τους άντρες για εκτέλεση και όπως έγινε. Όταν πήγαμε στο σπίτι να βγάλουμε μερικά πράγματα, δεν προλάβαμε πλέον τίποτα. Ξεκινήσαμε, μας έδιωχναν να φύγουμε από το χωριό. Φεύγαμε, πήραμε τον κατήφορο στα χωριά τα άλλα, τα ξένα. Και δεν πήγαμε 100 μέτρα, 200, έπεσαν τα πολυβόλα. Βγήκανε πίσω την άλλη μέρα και βρήκαμε όλους σκοτωμένους. Και με πολύ, πολύ λίγα χώματα είχαν ρίξει οι αστυνομικοί που υπήρξαν τότε κοντά με τους Γερμανούς. Αφού ήρθε η ώρα να μας εκτελέσουν, διέταξε ο διοικητής τα μικρά τα παιδιά να βγουν έξω. Εν τω μεταξύ εγώ ήμουνα μέσα στη μέση, στους άντρες, στη μάζα των ανδρών. Αφού είδε ο Γερμανός ότι δεν κουνέμαι από τη θέση μου να βγω έξω, στέλνει ένα Γερμανό στρατιώτη και με πιάνει από το γιακά και με βγάζει έξω από τη γραμμή. Εκεί ήταν ο διοικητής του τάγματος και με ρώτησε πόσο χρονό είμαι. Τον είπα ότι είμαι 14. Αυτός τώρα ή πίστευε ότι είμαι 14 ή δεν πίστευε και με έβλεπε στα μάτια. Περίπου στα 20 δευτερόλεπτα με έβλεπε στα μάτια, νόμιζε ή ψέματα τον λέω ή δεν ξέρω τι λέω. Τελευταία μου είπε στη μαμά. Εκείνη τη στιγμή που έφευγα εγώ βλέπω έναν Γερμανό φέρνει ένα όπλο στα χέρια. Και λέει ο διοικητής, τι νους είναι αυτό το όπλο, λέει στους άντρες εκεί. Σηκώνεται ένας δημόσιος υπάλληλος που είχαμε στο χωριό. Λέει, είναι δικό μου. Γιατί δεν το παρέδωσες. Του λέει, είμαι δημόσιος υπάλληλος. Τι υπάλληλος, είμαι δασικός υπάλληλος. Τον δίνει το όπλο και μαζί με μένα πήγαμε μέσα στο χωριό. Πήγαμε στο σπίτι, το σπίτι μας ήταν μέσα στην πλατεία. Εκεί βρήκα τη μάνα μου και πέρα, τις αδερφές μου που βγάζανε σιτάρια, ρούχα έξω από αυτό, από το σπίτι. Στέλνουνε το δάσκαλο, κάποιος ονόματι Γουβέτας, από την πρώτη σερών. Αυτός τον στέλνουν και φωνάζει μες στο χωριό, φύγετε κόσμοι, φύγετε γυναίκες με τα παιδιά, γιατί οι Γερμανοί θα ανατινάξουν το χωριό. Άρπαξα ένα ζώο που είχαμε εκεί πέρα, ένα γαϊδούρι, του φόρτωσα ψωμί και έφυγαμε στην άκρη του χωριού προς το καστρί, την πλευρά προς το καστρί. Εκεί πάλι στην άκρη του χωριού πάλι μας σταμάτησαν εκεί πέρα.
Οι Γερμανοί μαζευτήκαν όλα τα γενικόπεδα μέσα στις μπαξές, μέσα στα λόνια. Τότε φάνηκε μια φωτοβολίδα από το κάτω χωριό. Κόκκινη φωτοβολίδα ήταν το σύνθημα να τους σκοτώσουν. Άρχισαν τα πολυβόρα να κροταλίζουν. Τους σκότωσαν και φωτιά μια φορά στα σπίτια και εμάς μας διώξανε προς το Καστρί. Εκεί στο Καστρί έκασε κανένα 2-3 ώρες αφού είδα τον καπνό που έβγαινε απάνω. Γύρισα πίσω στο χωριό, πήγα να δω τι έγινε και τους βρήκα όλους σκοτωμένους. Είχα την τύχη να είμαι ο αιώς του ιερέως και τελευταία στιγμή που έγινε διαλογή και φύγανε τα γενικόπεδα και οι άνδρες αυτό, έμεινα μέχρι την τελευταία στιγμή που γινόταν που σηκωθήκα να φύγω, γιατί έμεινε ο δάσκαλος, ο Ντοβέτας, ο δασικός, ο Ευθυμίου, δημόσιοι υπάλληλοι και ο πατέρας μου σαν παπάς. Αυτοί γλιτώσανε μονάχα και με πήρε ο πατέρας μου από το χέρι τελευταία στιγμή και φύγαμε μαζί. Εκεί την ώρα ακριβώς δεν προλάβαμε εμείς να πάμε ούτε 100 μέτρα, 200 μέτρα. Έγινε, ακούστηκε να πούμε το σύνθημα, η εκτέλεση. Τα πολυβόλα και ταυτόχρονα ρίχναν κάτι στα σπίτια και πέραν, εμείς δεν είχαμε ιδέα από τότε από αυτό να πούμε, ούτε από βενζίνη δεν είχαμε ιδέα τότε να πούμε. Και πέραν φωτιά τα σπίτια κτλ. Οι λιγοστοί άντρες που γλίτωσαν, επειδή δεν τους έπιασαν τα όρια ηλικίας που έθεσαν οι δήμοι τους, μαζί με τα γυναικόπαιδα, έθαψαν τους νεκρούς τους και κίνησαν για το δικό τους Γολγοθά. Το Καστρί, το ιστορικό μοναστήρι και το διπλανό χωριό, η Ευκαρπία, ήταν αρχικά το καταφύγιό τους. Πού να τους χωρέσουν τα χωριά τους. Τα σπίτια τους, καμένα με τέτοιο μείγμα που έλειωνε ακόμα και τις πέτρες, είχαν καταρρεύσει. Όρθιες έμεναν μόνο οι εκκλησιές. Αυτές τις σέβονταν οι εκφραστές της νέας εποχής. Έμειναν όμως όρθιοι και οι τείχοι του σχολείου, σαν να ήθελαν να στείλουν το μήνυμα της ιστορίας σε αυτούς που κατέκτησαν τον τόπο και αφάνιζαν τους ανθρώπους του. Οι νεκροί έφυγαν με την απορία ζωγραφισμένη στο πρόσωπο και στα χείλη, αλλά και οι ζωντανοί αργά-αργά συνειδητοποιούσαν πως άρχιζε η δική τους οδύσσια. Χωρίς κατάλημα, χωρίς τροφή, μελογχισμένη την καρδιά και στα αυτιά τους τον ήχο των πολυβόλων που σκότωσαν τους δικούς τους, άρχισαν να περιπλανιούνται μέχρι να φτάσουν κοντά στις εμβολές του Στριμώνα. Πρόλαβαν να ζήσουν ωστόσο κι άλλους σωτήρες. Ήταν οι Βούλγαροι που βρίσκονταν από την άλλη όχθη του ποταμού, αλλά και οι πρωταγωνιστές του αδελφοκτόνου πολέμου, που λες και δεν τους έφτανε η θλίψη, ο σταυρός που κουβαλούσαν, επέμεναν να ρωτούν επιτακτικά με ποιους είναι. Τι απάντηση να πάρουν όμως. Η δική τους σκέψη είχε μείνει κολλημένη εκεί, σε εκείνο το πρωινό της 17ης Οκτωβρίου του 1941, σε εκείνη την ατέλειωτη γραμμή των μελοθάνατων, που ήταν οι γονείς, τα αδέλφια, οι σύζυγοι, οι συγγενείς τους. Από τότε, κανείς τους δεν διεκδίκησε τίποτε. Είχε όμως την απέτηση, η λύθη, η πέμπτη φάλαγγα της ιστορίας, να αφήσει ανέπαφη τη θυσία των χωριών τους, των δικών τους ανθρώπων. Φρούδες ελπίδες, καθώς περνούσαν τα χρόνια, μισό και πλέον αιώνα από τη θυσία, όσοι έμεναν αναγκάστηκαν να θυμούνται μόνοι τους σχεδόν τους ανθρώπους τους. Ούτε μια αράδα στα βιβλία της ιστορίας, ούτε μια αράδα στα σχολικά βιβλία, ούτε μια εκδήλωση μνήμης και τιμής τους υπεύθυνους. Και αυτή η ταμπέλα που τοποθετήθηκε δίπλα από την Εθνική Οδό να μην λέει τίποτα. Μνημείο πεσόντων. Ποιον πεσόντων. Πού και πότε. Και ο δρόμος προς τον τόπο της θυσίας, μακρύς και ανηφορικός, χωμάτινος, με νεροτριβές που λες και συναγωνίζονται στο παιχνίδι της φθοράς την επίσημη λύθη. Και ότι υπάρχει πια στους τόπους της ομαδικής εκτέλεσης, φτιαγμένο με τα χέρια αυτών που επέζησαν από την τραγωδία, με τα χέρια των χωριανών, να εκθέτουν τους κάθε λογής υπεύθυνους για τη συντήρηση της ιστορικής μνήμης.
Ίσως γι' αυτό και το μνημόσυνο δεν γίνεται στον τόπο της ανάπαυσης των νεκρών, αλλά στο ευρύχωρο ηρώο του νέου χωριού. Εκεί χωρούν τα στεφάνια όλων των φορέων, ακόμα και εκείνο το κίτρινο, κόκκινο και μαύρο της γερμανικής κυβέρνησης, που αναγνωρίζει έτσι ανέξοδα την ευθύνη της χιτλερικής Γερμανίας στο ολοκαύτωμα. Κι ύστερα, οι δεξιώσεις, τα εδέσματα για να ολοκληρωθεί το τελετουργικό. Τι σχέση να έχουν άραγε αυτά με το δάκρυ που τρέχει από τα θολωμένα μάτια αυτών που έζησαν την τραγωδία? Εκείνη την ημέρα όμως δεν είχαν διερμηνέα. Ήρθαν μόνο οι Γερμανοί. Η συμπεριφορά τους ήταν διαφορετική από ό,τι έχω ακούσει εκείνη την εποχή. Οι 6-7 γέροντες που γλίτωσαν και ο παπάς και ο δάσκαλος είχαν άλλες διαθέσεις. Σε μια στιγμή μάλιστα, σε ένα διάλογο, το οποίο ας πούμε αυτό το μετέφερε ο συγχωρημένος ο Φώταρος και το διέδωσε ας πούμε ύστερα, ο πατέρας μου αποτείνεται στον πρόεδρο. Του λέει: «Πρόεδρε, είναι τα τελευταία μας», του λέει, «να με. Σήμερα οι Γερμανοί δεν έχουν διαθέσεις καλές, δεν τους βλέπω καλά. Σε παρακαλώ», του λέει, «να μην με δώσει μάτια στον κόσμο να σηκωθεί να φύγουν. Και όποιος ζήσει και όποιος γλιτώσει». Γυρίζει και του λέει ο πρόεδρος: «Αυτά είναι λόγια του συγχωρημένου του Φώταρο». Γιατί ο Φώταρος έχασε 2 ή 3 παιδιά. Δηλαδή ήταν φρικτό. Γυρίζει και λέει ο πρόεδρος στον πατέρα μου, του λέει: «Μπούζνα, μην αγριεύεις το πράγμα». Λέει: «Οι Γερμανοί είναι ευρωπαϊκό κράτος. Θα ρωτήσουν, θα εξετάσουν και θα πράξουν». Του λέει: «Εντάξει, εφόσον είναι έτσι». Εμείς είχαμε συγκεντρωθεί στο Αλόνι από πάνω, τα γενικόπεδα. Θυμάμαι τον Γερμανό, ένας Γερμανός με ένα πέτσινο και έλεγε: «Ράους», με το πιστόλι στο χέρι, να μην κάνει «Ράους, ευκάρπια, ευκάρπια». Να πάτε στην ευκαρπία. Δηλαδή αυτό εξηγούσε ύστερα που το ξεργάσαμε και το είδαμε και ακριβώς. Να πάτε στην ευκαρπία. Οι Γερμανοί τώρα, ας πούμε, ήταν συνδεδεμένοι με τα πάνω και, άνω και κάτω κερδίλια, περιμέναν. Αφού εκπυρσοκρότησαν τα πολυβόλα στα άνω κερδίλια, ταυτόχρονα θέσαν σε λειτουργία τα πολυβόλα τους και οι δικοί μας. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει και αρχίζει το μεγάλο δράμα. Καθίσαμε πόσο καθίσαμε στην ευκαρπία, δεν είχαμε να φάμε, δεν είχαμε να ντυθούμε. Ο κόσμος, ας πούμε, μας περιέθαλπτε με συνδρομές, με γνωστούς, με αυτά. Καθίσαμε ένα διάστημα τώρα, 5 μήνες ήταν, 8 μήνες ήταν, δεν θυμάμαι, ας πούμε, πόσο ακριβώς ήταν. Αναγκαστήκαμε σιγά σιγά να γυρίζουμε, να ανεβαίνουμε, ας πούμε, προς το χωριό εκεί, να σκάβουμε τα ερείπια, να βγάζουμε τις πέτρες και να κάνουμε παράγκες για να ξαναρχίσουμε την καινούργια μου ζωή πλέον, να πούμε. Από εκεί και πέρα ήταν το μεγάλο δράμα, ας πούμε, εκείνης της εποχής και εκείνης της ζωής. Το πώς μεγαλώσαμε. Εγώ σας λέω, ήμουν ο μεγαλύτερος της οικογένειας, 6 χρονών. Από εκεί ερχόταν, ας πούμε, άλλα 3 αδέρφια. Η μάνα μου χείρα 26 χρονών. Ο πατέρας μου σκοτώθηκε 27 χρονών. Και καταλαβαίνετε, ας πούμε, τι είχε, ας πούμε, ακολουθήσει από εκεί και πέρα. Τρεφόμασταν με φρούτα, με σίκα, με καρύδια. Το ψωμί ήταν πολυτέλεια εκείνη την εποχή. Θυμάμαι και δεν θα μου μείνει, ας πούμε, θα μου μείνει αξέχαστο το ότι η Ευαγγελιό Ευαϊούδα η καημένη, του Ηρακλή η μάνα, είχε 4 παιδιά όπως ήμασταν κι εμείς. Τα 3 της παιδιά πέθαναν από ασυστία. Δεν είχαν ψωμί, δεν είχαν να φάνε. Πήγαιναν και ζητιάνιβαν, ας πούμε, και τους έδωναν ο κόσμος στα γύρω χωριά. Κρεμμύδια, έτρωγαν κρεμμύδια. Ο δε Νίκος, ο Αλβανός, του Ηρακλείου αδερφός, είχαμε την ίδια ηλικία και ήμασταν φίλοι, ας πούμε, αχώριστοι. Μαζί κοιμόμασταν, μαζί σηκώνομαστε. Πέθανε το παλικάρι, ας πούμε, από την πείνα. Δεν είχε η μάνα και έλεγε να μην συγχωρημένη Ευαγγελιό: «Σώστε με, να με. Ποιος να τη σώσει, τι να την δώσει, ποιος να την δώσει».
Δεν είχε ο κόσμος. Όλοι ήμασταν στην ίδια μοίρα. Ζήσαμε όλες τις καταστάσεις, ζήσαμε και την μετέπειτα όταν, και όταν έφυγαν οι Γερμανοί. Πάλι εμείς είχαμε προβλήματα. Με τους Βουλγάρους πάλι είχαμε προβλήματα. Ας πούμε, οι Βουλγάροι αρκετοί ήταν από εκεί, από τη... το Στριμώνα, έρχονταν και από εμάς. Μας λελατούσαν. Άρχισε ύστερα άλλο να πούμε. Άρχισε, έγιναν ας πούμε οι αντάρτες. Εκεί πια γέμισε το πράγμα. Είχαμε φόβους και από εκεί. Είσαι από εδώ, είσαι από εκεί, δεν είσαι με εμάς. Δηλαδή είχαμε προβλήματα, το πώς επιζήσαμε, το πώς ας πούμε, φτάσαμε στο σημείο να ζούμε σήμερα είναι θαύμα, θαύμα. Σηκώθηκαμε, χωριό μας περικυκλωμένο. Πήγαινα μέσα, λέω τον άντρα ψήκου, σήμερα ήταν πολύ αγριεμένη η Γερμανία. Ξανά δεν τον είδα. Είναι κρίμα όμως, κρίμα. Διότι φύγαν οι οικογένειες, άλλοι έχασε πέντε παιδιά και τον άντρα μαζί. Ταλαιπωρηθήκαμε τόση μεγάλη ταλαιπωρία. Κρίμα, αδικία, το κράτος μας έχει αδικήσει. Η ιστορία έπρεπε να γραφτεί, γιατί είμαστε τα πρώτα θύματα των Βαλκανίων, μπορώ να σας πω. Μόνος απέλπισα το θάνατο, μόνος εδάγκωσα μες στον καιρό με δόντια πέτρινα. Μόνος εκκίνησα για το μακρύ ταξίδι σαν της σάλπιγγας μες στους εθέρες. Ήταν στη δύναμή μου η νέμεση, το ατσάλι και η ατιμία. Να προχωρήσω με τον κορνιαχτό και τάρματα. Είπα, με μόνο το σπαθί του κρύου νερού θα παραυγώ. Κι είπα, με μόνο το άσπυλο του νου μου θα χτυπήσω. Στο πείσμα των σεισμών, στο πείσμα των λοιμών, στο πείσμα των εχθρών, στο πείσμα των δικών μου, ανάντησα, κρατήθηκα, ψυχώθηκα, κρατεώθηκα. Μια και δυο και τρεις φορές θεμέλιωσα τα σπίτια μου στη μνήμη μόνος. Πήρα και στεφανώθηκα την άλλο μόνος. Το στάρι που ευαγγέλισα, το δρέψα μόνος.